Πώ και πότε θα δοθεί διπλό μπόνου στι συντάξει. Τι είναι αυτό τώρα. Διπλό μπόνου. 700, λέει 500. Να, Κάτ ε, κάτω των 700 ευρώ λαμβάνουν. Ναι, αυτοί θα πάρουν. Έτσι, λέει, θα πάρουν. Για να τα δούμε. Αυτά, μας τα πει τώρα στη θέθο το μπιζοντάκι Ναι, ναι, ναι. Η Βασίλισσα που ξεπέρασε την ιστορία, η με τη δεύτερη, το πλαφόν στο αέριο, διχάζει την Ευρώπη. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Βάζει φωτιά στι δόσει δανείων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αύξησε το επιτόκιο κατά 75 μονάδε βάση. Πόσο επιβαρύνουν τα δανειολήπτε. σα δείξουμε αναλυτικά παραδείγματα τι θα γίνει με τα στεγαστικά σα δάνεια. Γιατί θα το δούμε στην τσέπη μα αυτή την αύξηση εδώ. Και θα έρθει και άλλη αύξηση, λένε μετά, Οκτώβρη ναι. και Δεκέμβρη. Θα δούμε με παραδείγματα τι πληρώνετε τώρα, τι θα πληρώνετε αύριο με τον Σπύρο το Βασίλισσα Βασίλη 21 πρωί 26, 8 Σεπτεμβρίου 1922. Όπω λέει και πόλεμο για τι λίστε στην Εξεταστική τη Βουλή. Έχουμε τον κύριο Βούτσι και τον κύριο Κεφαλογιάννη συνέχεια. Μέλη τη Επιτροπή και οι δύο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, εξεταστική οπερέτα. Στην Ευρώπη ερευνούν, στην Ελλάδα κουκουλώνουν. Προκλητική αποκαλυπτική στάση κυβερνητική πλειοψηφία. Αντίθεται να καλέσουν ω μάρτυρε όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Έχει γίνει χαμό με αυτό. Ε, ναι, τι περίμενε. Λοιπόν, ε, πάμε. Ελεύθερο τύπο. Τα 20 σώ για τον προσωρινό γιατρό. Προσωπικό γιατρό, συγγνώμη, βήμα-βήμα διαδικασία εγγραφή. Η Βρετανία θρυνεί την Ελισάβετ τέλο εποχή, τέλο εποχών, όπω είπε ο Δημήτρη πολύ σωστά, γιατί πέρασαν πολλέ εποχέ yeah, yeah. πάνω τη. Γιατί η Ελλάδα λέει όχι στο ευρωπαϊκό πλαφόν για το φυσικό αέριο. Θα δούμε με παραδείγματα και με χάρτη γιατί λέει όχι η Ελλάδα και πολλέ άλλε χώρε σε αυτή τη ε, διαδικασία και που οδηγεί ουσιαστικά σε μία απόφαση σήμερα το Υπουργό Ενέργεια yeah, yeah. yeah. Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοκρατία, business του Ρουμπάτη με του Άραβε, πότε και γιατί τον αγάπησε το Μαξίμου, όλα τα έγγραφα. Υπάλληλο ξένου κράτου, ο άνθρωπο που γνωρίζει όλα τα μυστικά. Είναι νόμιμο και ηθικό. Ποιο είναι υπάλληλο ξένου κράτου, Ο Ρουμπάτη. Λέει ότι είναι με, τα Αραβικά Εμμυράτα, έχει κάποια δουλειά. Εντάξει. Ο Ρουμπάτη. Έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, χάο στην εξεταστική πλειοψηφία αρνήθηκε την κλίση βασικών μαρτύρων. Αποχώρησε αντιπολίτευση. Λοιπόν, πάμε στην αυγή. Ξεδιάντροπο κουκούλωμα, πρωτοφανή μεθοδεύση για τι εγκάλυψει του σκανδάλου των υποκλοπών σε Εξεταστική Επιτροπή από Νέα Δημοκρατία. Κρύβουν Μητσοτάκι Δημητριάδη, απέκλεισαν όλου του βασικού και κρίσιμου μάρτυρε που πρότεινε η αντιπολίτευση. Σκάνδαλο Μεγατόνων. Το σηκώνει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ποιο. Η Μενδόνη ξέπλυνε τα αρχαιοκαπηλεία. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη σύμβαση ντροπή για τι 161 κυκλαδικέ αρχαιότητε. Τη παραχωρούν στο γιο του Στέρν. Αυτό λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδόριο. Εγώ διαφωνώ απολύτω με αυτό. 100% είναι ένα τρόπο να πάρουμε πίσω 161 αρχαιότητε που ήταν δικέ μα. Τέλο πάντων, άμα εμπλα... εγώ διαφωνώ πλήρω. Εντάξει, δικαίωμα στην άποψη, δεν έχουμε δεν ναι, 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 αυτό. Όχι, για σένα το λέω. Κάρα μα ξεσηκωμού, λέει ο Ριζοσπά, αυξήσει του μισθού, ρέμα φτηνό για το λαό. Ε, καυγάζει για τα συμφέροντα των ομίλων, συμφωνία για το ποιο πληρώνει το λογαριασμό, σύνοδο Υπουργών τη Ενέργεια. Τώρα για το ποιο πληρώνει δεν έχει και άδικο. Για το ποιο θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό που λέει ότι τελικά εδώ ο καυγά είναι ποιο θα πληρώσει το τέλο. Έτσι πάει. Και στο τέλο ποιο θα την πληρώσει. Εμεί. Συγγνώμη, άμα την πληρώσουν τα κράτη, πάλι εμεί την πληρώνουμε. Αυτό λέω. Εμεί την πληρώσουμε. Ε, ποιο δηλαδή. Ποιο εξωγήινο να πληρώσει. Όχι, Καλά. σε καμία περίπτωση. Να κάνουν ένα ταμείο όμω. Να βρουν ένα τρόπο. Πρέπει και να βρουν δηλαδή, ένα δηλαδή, τρόπο. Ποιο θα το πληρώσει. Εντάξει, ρε Δημήτρη. Τώρα, με ο τρόπο με τον οποίο αγόρασαν π.χ. τα εμβόλια. Δεν μπορεί να γίνει ένα τρόπο να αγοράζουμε φυσικό αέριο με αυτόν τον τρόπο. Να βρούμε ένα, ένα Με έναν τρόπο. Δηλαδή, μην φτάνει στο τσέπ μα στο τέλο. Λοιπόν, η αστεία. Εκράτησε το κύρο του θρόνου ψηλά. Ο ελληνισμό, ωστόσο, δύσκολα ξεχνά. Ρωστόστο. Λέει η εστία, Έφυγε χθε πριν τη η Βασίλισσα, η οποία ανήσυχε στην έγκλη του θεσμού στη Βασιλεία, εφόσον διατάξει να το. Τον απαγωνισμό του ήρωο Ευα... Ευαγόρα Παγαλικαρίδη το έτο 1957 δεν διαγράφεται από τη μνήμη μα. Yeah, Δίκιο έχει και... τώρα εδώ που λέμε εφημερίδα. Λοιπόν, λοιπόν πόδρα, Καταστρέφουν τα στοιχεία, τορπιλίζουν την εξεταστική. Τσίπρα διαρκεί και επαναλαμβανόμενα αντιδημοκρατική προπή. Μάλιστα. Λοιπόν. Εσπρέσο, τέλο εποχή Βασίλισσα Ελισάβετ, 1926-2022. Και απίθανο δικαστικό πόλεμο συνεργού του διαβόητου διαρρήκτη του Λάπα με την έντρωμη μητέρα των παιδιών τη. Λυστή και η ΑΕ από το ημαθηρό ντου σε διαμέρισμα του παλαιού Φαλήρου το 2017 στη διεκδίκηση τη επιμέλεια των αγοριών του. Νομίζω ότι αυτή είναι μια υπόθεση στο βόλο που έχει γίνει κακό χαμό αυτή την υπόθεση. Ναι. Θρήνο για την νεκρή Βασίλισσα. Η μάγια τη διαδοχή, ο Κάρλο και οι 7 υπέροχοι, τα σκάνδαλα τη Βασιλεία και η σκέψη με τον Κωνσταντίνο. Έφαγα τη στην καρδιά, λέει εδώ πέρα. Ποιο. Ε, η γυναίκα τη Φιλιππίνη. Α, ναι, ναι, ναι. Αμοιβή με για τον τάνο και εδώ λέει Ο φιλάνθρωπο Γιώργο Στράγκα, τα 100.000 για την εκκλησία τη Ελλάδο. Μεγάλε δωρέ εκκλησία και φιλανθρωπικέ οργανώσει. Εμένα μου λε. Πώ μαζεύονται αυτά, Άντε, λεφτά, ρε φίλε. αυτά τα λεφτά, πώ μαζεύονται, μπορεί να μου εξηγήσει. Εσεί κάνετε διακαριέρα στην για πε μα. 100 εκατομμύρια και 200. Δεν ξέρω πόσα είναι, ξέρω εγώ. Πλάκα μου κάνει. Ουκέ στην αριθμό λέει. μου Λοιπόν, θα τα δούμε. Είναι ναυτεμπορική. Τι θυσιάζεται στο βωμό συγκράτηση του πληθωρισμού, η επιπτώσει από την απόφαση τη να αυξήσει τα επιτόκια 75 μονάδε βάση και πέθανε η μακροβιότερη μονάρχη τη Μεγάλη Βρετανία, νέο βασιλιά, ο Κάρολο Ο Γάμα, λέει, θα λέγεται. Και βασιλική σύζυγο. Όχι, λέει Βασίλισσα. Όχι, Βασίλισσα, βέβαια. Βασιλική σύζυγο. Το είχε η Ελισάβετ, λέει, ότι έτσι θέλω. Λοιπόν. Τα εκατοστά τη γενέθλια θα ανοίξει πύλε. Στα εκατοστά τη γενέθλια θα ανοίξει πύλε η νέα ΔΕΘ. Παρουσιάστηκε η προμελέτη του φιλόδοξου έργου τη Ανάπλαση. Θρήνω στη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Πάμε στι αθλητικέ. Μέτρο Σπορτ. Σπάει τα κοντέρ. Οι εξαιρετικέ επιδόσει του Μάρεϊ που τον καθιστούν πυλώνα του φετινού ΠΑΟΚ. Ανήκει τη λέει για την εθνική. Και καλά νέα τα τυπικά που μένουν για τη συμφωνία Άρη και Ετεμπό η γνώμη και ο ρόδο του Παρδιού. Παρδιού, Παρδιού, Παρδιού. Αυτό. Ξανά στο τέλο, ο Ολυμπιακό για τέταρτη φορά φέτο στην Ευρώπη δέχτηκε γκολ τη καθυστερή και έχασε δύο. Ένα από την καλύτερη Νάντ. Στο, 40, 90 τόσο. Και τι θα γίνει τώρα. Ε, τι φα... έφαγε. Το, 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 Στο τελευταίο λεπτό. Ενώ ρε παιδί μου, νοκάουτ ήταν. Όχι, 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 είναι όμιλη. Αλλά εντάξει, ήταν καλύτερη η Γαλλία. Όσο είδα, όσο προλαβαίνω. ώρα των σπορ. Γουστάρι με χίλια, φτιαγμένο σαν και με λίγε ώρε ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέλεϊ. Πήγε στην Αγία Σοφιά. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ήταν ραφάλι και περιμέναμε πιο πολλά. Τραγική πτήση. Yeah. Άθλιο διαιτητής, διαιτητή αεροπειρατή προσγειώθηκε ανώμαλα, προσγειώθηκε ανώμαλα τον Ολυμπιακό. Ε, Μαρινάκης, να ξεβρωμήσει από σένα, σέ άνθρωπο του, του Μελισανίδη. Okay. Λοιπόν. Sport Day, μαχαιριά, έχασε στο φινάλε, θα προκριθεί εν τέλει, λέει uh, η Sport Day για το μάτς του Ολυμπιακού με την Αντ. Τσεχία η σειρά σου, η Τσεχία αντίπαλο μεθαύριο 16 στο Βερολίνο που uh, έχει περάσει η εθνική μα. Αίτητη μάλιστα. Τέλεια, με τέσσερι νίκε, Γρηγόρη. Τέ, πέντε νίκε. Πέντε, πέντε, όλοι. Όλους. και κάτω λέει η ναι. live sport ε, του Χαμογέννη. Για τον κόλπο, στο 93. Πλησιάζει η Ντάνη Γκαρσία κοντά στο κεντρικό χαφ τη Ατλέτικο. Παλιά λέγαμε. Σαν το πρωτάθλημα. Παλιά λέγαμε τα μάτια που να τελειώσουν να βάλει γκολ η ομάδα.